Πάμε Ρέθινο. Πάμε στο Ρέθινο να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Νικολιδάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρεθύμνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους τηλεδιατές. Είστε, μάλλον θα το πω αλλιώς, ζεσταίνετε μηχανές, κύριε Νικολιδάκη, έτσι? Ακριβώς. Ζεσταίνουμε μηχανές, διότι δεν πάει άλλο. Και δεν πάει άλλο όταν λέμε, όταν η μισθή είναι στα τάρταρα, η ακρίβεια καρπάζει σε μετάχυστους ρυθμούς. Ζεσταίνετε μηχανές για τις 20 Νοεμβρίου, την πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση, όπου ουσιαστικά, κύριε Νικολιδάκη, οι εργαζόμενοι λένε ως εδώ στην ακρίβεια, ως εδώ στις μισθολογικές συνθήκες. Ως εδώ στα πάντα. Ως εδώ στα πάντα. Γιατί βλέπουμε το καλάθι του νοικοκυριού συνεχώς αυξάνεται. Και έχουμε παραδείγματα της ΕΦΤΑ που στη σχέση με το 2021 τα ίδια ακριβώς προϊόντα έχουν αύξηση πάνω από 60%. Βλέπουμε τους μισθούς και δεν έχουν την ίδια αύξηση. Βλέπουμε τους μικρούς τους μισθούς και είναι πεσμένοι. Δεν φτάνουν οι αυξήσεις που δίνουν του 5-6% κάθε χρόνο. Και δυστυχώς δεν μπορούμε άλλο. Βλέπουμε την ακρίβεια, βλέπουμε την ενέργεια, βλέπουμε τα καύσιμα, τα πάντα έχουν πάρει την ανηφόρα χωρίς σταματημό. Και εμείς πλέον οι εργαζόμενοι λέμε ότι δεν φτάνει άλλο. Και στις 20 του μηνός συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία που έχει προκηρύξει για συνέχεια ομονή, να ενώσουμε τις φωνές μας για να φτάσουμε αυτό το πράγμα. Μια απεργιακή κινητοποίηση στην οποία βλέπετε τον κόσμο της εργασίας να συμμετέχει, τον εργαζόμενο ή και τον άνεργο ή και τον συνταξιούχο, γιατί αφορά συνολικά έτσι ολόκληρη την κοινωνία. Τους βλέπετε να συμμετέχουν σε αυτές τις απεργιακές κινητοποίησεις και τι ευελπιστείτε να βγει από αυτή? Τα μηνύματα είναι θετικά. Ο κόσμος σε όλους τους χώρους δουλειάς που έχουμε πάει, αλλά και στον δρόμο που μιλάμε με τους συναδέλφους, εργαζόμενους, συνταξιούχους ή τους άνεργους, όλοι λένε ότι θα συμμετέχουν, όλοι θα είναι παρόντες, θα τους φωνάξουν όλοι μαζί. Διότι δεν γίνεται ο μισθός μας να είναι προτελευταίος στην Ευρωζώνη, με τελευταία την Ουγγαρία. Ευελπιστούμε ότι επιτέλους η επίσημη πολιτεία θα πάρει το μήνυμα και θα λάβει μέτρα στήριξη των νοικοκυριών. Πόσο ρεαλιστικό το βλέπετε, κύριε Νικολιδάκη, να πάρθουν άμεσα μέτρα, τουλάχιστον σε ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι των μισθολογικών αυξήσεων? Λίγο πολύ οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι γνωστές για τις αυξήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στον κατώτατο μισθό και το χρονικό ορίζοντα στον οποίο πρόκειται να δοθούν. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν αρκεί, είναι και η απάντηση των εργαζομένων, έτσι? Πώς να αρκήσει όταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που μιλάμε, ο βασικός μισθός, ένας απλός εργαζόμενος που ομίγεται με το κατώτατο μισθό, έχει μεικτές αποδοχές 900 ευρώ. 900 ευρώ μεικτές αποδοχές. Και έχει ενίγιο στο σπίτι του 400-500 ευρώ. Με τι ποσό θα φάει, με τι ποσό θα πληρώσει τους λογαριασμούς του και με τι καύσιμα, πώς θα πληρωθούν τα καύσιμα να πάει στην εργασία του να πάρει αυτά τα 900 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα είναι στα 950 ευρώ. Ποιος μπορεί να ζήσει με 950 ευρώ μισθά? Αυτό τους ρωτάμε και δεν απαντάει κανένας. Με τι θα ήταν ικανοποιημένος λοιπόν ο χώρος της εργασίας σήμερα, κύριε Νικολιδάκη? Τι λέτε εσείς, πολιτικές αποφάσεις, γενναίες πολιτικές αποφάσεις τώρα, οι οποίες θα λένε τι? Οι γενναίες αποφάσεις, το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο επιτέλους, να δοθούν αυξήσεις, χθες αυξήσεις οι οποίες να είναι πάνω από τον πληθωρισμό, αυξήσεις οι οποίες θα καλύπτουν τις πρώτες ανάγκες του κάθε ενός εργαζομένου, συνταξιούχου ή του άλλου. Δεν ζει ο κόσμος πλέον με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο το 10% αμείβεται με το μισθό πάνω από 1.450 ευρώ. Το 70% αμείβεται με κάτω από 800 ευρώ. Τώρα θέλω λίγο να πάμε και στο κομμάτι της ανασφάλισης της εργασίας, των ευέλικτων μορφών εργασίας και την ίδια ώρα με το αν υπάρχει
επιθεώρηση εργασίας, η οποία ενδεχομένως διενεργεί και αυτούς τους ελέγχους οι οποίοι πρέπει. Γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μαζί, κύριε Νικολιδάκη, αλλά και με άλλα εργατικά κέντρα της Κρήτης, τα οποία λένε τι, χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς, χωρίς κόσμο να ελέγχει τις επιχειρήσεις, δεν μπορεί ουσιαστικά να φτιάξει και το περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον είναι έτσι. Και φυσικά δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις, δεν υπάρχει μορφή για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως επιχειρήσεις που υπάρχει πρόβλημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όταν πολύ σωστά είπατε, δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Φανταστείτε ότι ο νομός Ρεθύμνου έχει έναν ελεγκτή για όλο τον νομό. Χωρίς να έχει τεχνικό τμήμα, το οποίο θα μπορεί να ελέγξει τους χώρους εργασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτό είναι που εγώ τολμώ να πω και το λέω σε όλους τους τόνους και δυστυχώς δεν βγαίνει κανένας καν να το αντιστοιχίσει. Όχι να αποδείξει το αντίθετο. Η κυβέρνηση επενδύει στη μαύρη και ανασφάλιση στην εργασία. Έχουμε μια επιθεώρηση εργασία στην οποία έχει βγει αυτή τη στιγμή να πιάσει τους εργάτες γης. Λες και πιάσαμε τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις. Τους καλύψαμε είτε μισθολογικά, είτε στις συνθήκες εργασίας, είτε και εγώ δεν ξέρω τι, και βγήκαμε να πιάσουμε ποιον, τους εργάτες γης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Και δεν είναι μόνο οι έλεγχοι, κύριε Νικολιδάκη, δηλαδή στο κατά πόσο γίνονται έλεγχοι ή όχι. Το ερώτημα είναι, με το να μην υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, ένας εργαζόμενος ο οποίος θέλει να μιλήσει, θέλει να καταγγείλει, θέλει να δείξει τις κακές συνθήκες στις οποίες ενδεχομένως εργάζεται, σε ποιον θα το κάνει? Γιατί φαντάζομαι ότι εσείς γίνεστε και αποδέκτες τέτοιων παραπώνων και ανησυχίας και φόβου πολλές φορές των εργαζόμενων, οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν, έτσι. Πράγματι υπάρχει φόβος στους εργαζόμενους, κάτι που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει με την έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οι εργαζόμενοι δεν θα έπρεπε να φοβούνται να καταγγείλουν οποιοδήποτε περιστατικό συμβαίνει στην επιχείρησή τους. Κινόμαστε αποδείκτες καθημερινά πολλών φαινομένων, είτε αυτό πρόκειται για δεδουλευμένα, είτε για bullying εργασιακό. Προσπαθούμε σαν εργατικό κέντρο, καταγγέλνουμε στην επιθεώρηση την υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας και ενδεικτικό είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή πέσει σύρμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στους εργοδότες ότι υπάρχει κλιμάκιο είτε από άλλο μονό, είτε έχει κατέβει κλιμάκιο από την Αθήνα, το πληροφοριακό σύστημα εργάζει πέντε φωτιά σε προσλήψεις. Παίρνει φωτιά. Κάνουμε προσλήψεις για να πούμε ότι έχουμε προοπτικά προσλήψεις να καλυφθούμε και μόλις φύγει το κλιμάκιο, γιατί δεν μπορεί να μείνει στο νομό μας πάνω από μια εβδομάδα 10 μέρες, ξαναπαίρνει φωτιά το πληροφοριακό σύστημα με απολύσεις. Είτε με είτε με μειώσεις στα ωράρια, είτε και εγώ δεν ξέρω. Και την καινούργια καραμέλα που έχουμε τώρα, προσλαμβάνουν εργαζόμενους με τετράωρη απασχόληση, τους έχουν και δουλεύουν 10 και 12 ώρες, ούτως ώστε είναι έτσι ο ελεγκτικός μηχανισμός. Καλύτερο είναι να φάμε 2.000 ευρώ που είναι το πρόστιμο για το πέραν ουρανίου, παρά να φάμε 10.500 ευρώ που είναι το πρόστιμο για την ανασφάλιση. Άρα ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν και πιο τσουφτερά τα πρόστιμα, κύριε Νικολιδάκη, έτσι. Ακριβώς, θα πρέπει, καταρχήν, πρέπει ξαναλέμε να στελεχωθεί την τόνη στην. Αυτό είναι το πρώτο και κυριότερο. Αμέσως μετά τα πρόστιμα να γίνουν τσουκτερά και να πηγαίνουν κλιμακωτά ανάλογα με τους εργαζόμενους που θα πιάσουν στην κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τις παραβάσεις, πόσο συχνά γίνονται, να πηγαίνει και το ανάλογο πρόστιμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολιδάκη, για αυτή την συζήτηση. Φυσικά παρακολουθούμε και τις δικές σας απεργιακές κινητοποιήσεις. Εδώ είμαστε για να τα καταγράφουμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.